Και εμείς τα κάναμε πια όλα με σεμινάρια. Δηλαδή, κοινή συζητήσει οι δύο πλευρές, αποφασίζουμε ένα θέμα που μας αρέσει, το αναλαμβάνουμε 10, 15, 20 από εμάς, το αναλύουμε, το πραγματευόμαστε, το παρουσιάζουμε και γραπτός, αλλά το παρουσιάζουμε, το έχουμε δηλαδή γραμμένο, το καταθέτουμε στην έδρα, αλλά το παρουσιάζουμε προφορικά, κοινά, κάθε 5 λεπτά ένας διαφορετικός. Το παρουσιάζουμε όλοι για να δεις, κύριε καθηγητά, ότι όλοι πήραμε μέρος. Ναι, εδώ δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να βγάλουμε τη σχολή σκράπες, να βγούμε έξω αύριο μεθαύριο και να μας ρωτάνε για το ένα και το άλλο και να μην ξέρουμε να απαντήσουμε, έτσι, να γνωρίζουμε τα θέματα για τα οποία έχουμε πραγματευτεί, έτσι. Να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε και εμείς στην κοινωνία τη γνώμη, η γνώση είναι για όλους, αλλά συλλογική είναι η γνώση, συλλογικά λοιπόν θα πάνε όλοι. Τα είχαμε καταφέρει αυτά τα πράγματα. Εκείνο τον καιρό, επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε και αυτή η καταστροφή φεύγοντας, ας πούμε, έγινε κάποια καταστροφή, κάτι έγινε, κάποιος χτυπήθηκε, κάποιος στόχος. Φυσικά, όταν γινόταν αυτά τα πράγματα, εγώ με την αντιπροσωπεία καταθέταμε τα αιτήματά μας, ας πούμε. Αν υπήρχαν αιτήματα, μπορεί να καταθέταμε την εμπειρία εκείνης εβδομάδας, εκείνου του δεκαήμερου που είχαμε κρατήσει τη σχολή στα χέρια μας. Έτσι. Οπότε, όταν μετά από 10 μέρες, 15 μου κάναν το δικαστήριο, έπαιξε κάτι σαν αυτόφορο, έγινε πάρα πολύ γρήγορα, έμεινα 10-15 μέρες μέσα, ήταν η πρώτη μου εμπειρία στις Μουράτε λέγονταν οι φυλακές της Φλωρεντίας, ήταν σε αυτό το του Αγίου Σταυρού εκεί κοντά λίγο πιο πίσω, ας πούμε. Μια φοβερή εμπειρία πέρασα εκεί μέσα, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι μεγαλύτεροι πολιτικοί μέσα, με είχαν πάλι σαν το μικρό του στον αδερφό μου, είχαν εκεί υπό την προστασία τους, ας πούμε. Βέβαια με ποινικούς ήμουνα στο κελί, ήταν ζόρικα, αλλά δεν πρόλαβα να καταλάβω πώς πέρασα αυτό το δεκαήμερο, διότι πρόλαβα και είδα τι σημαίνει φυλακή. Ήταν τι σημαίνει ο αξιακός κώδικας στις φυλακές, είδα δηλαδή να τρώει ξύλο βιαστής και ρουφιάνος, όπου τον περιλαμβάνανε ξαφνικά, δηλαδή εκεί που αυτός τον απομονώνανε σε κάποιο σημείο 20-30 μαζί για να μην προλαβαίνει να... Και όλοι μαζί αυτοί εξαφανίζονταν, ο άνθρωπος δεν ήξερα από πού τις έπαιρνε. Ναι, βιαστής ή ρουφιάνος. Αυτή ήταν λέξεις και υποκείμενα απαγορευμένα. Έτσι. Αθωώθηκα, παμψηφί και εκεί πέρα είχε έρθει ο πατέρας μου, θυμάμαι τότε, είχε εντυπωσιαστεί με όλο αυτό το πράγμα που γινότανε, και τότε είχε γεμίσει και η πόλη με την επιγραφή Μίκη Λίμπερο. Μίκη με φώναζαν οι Ιταλοί τότε, Μίκη. Για πιο εύκολα, ναι. Το όνομά μου είναι Μικέλε. Μικέλε. Επειδή ο Μίκης Θεοδωράκης είναι παγκοσμίως γνωστός, ήταν γνωστός από τότε. Το κάνανε Μίκη για συντομία, μου φώναζαν Μίκη, οπότε Μίκη Λίμπερο, Μιχάλης Ελεύθερος, φοιτητές, καβαλιώτες, 4 και 5 χρόνια αργότερα, που έρχονταν εδώ στις διακοπές και με συναντούσαν και με γνώριζαν, μου λένε ακόμα επιγραφές σε διάφορα μέρη υπάρχουν. Ναι. Για την επιγραφή πρέπει να σου φέρω. Γαμώ την τρέλα μου, δεν. Μάλιστα. Αυτά. Είχες κάποιο όνομα όταν ήσουν στο κίνημα? Αυτό ήταν το όνομα, το Μίκη. Ναι, Μίκη με ξέραν όλοι. Μετά εντάξει, υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία βγαίνανε, διότι το Μίκη δεν μπορείς να πας να κάνεις κάπου από αυτά που γίνονται και να σε φωνάζουν οι άλλοι κτλ. Είχα και από άλλο όνομα, αλλά αυτό επέτρεψε μου να το κρατήσω έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω συνοψίσει, συνοπτικά αυτό να το διαβάσω, συνοπτικά έτσι όπως είναι. Αν το έχεις κάτι έτσι συγκροτημένο, πες. Ναι. Λοιπόν, είναι η σύνοψη... Για να κλείσουμε το κεφάλι. Ακριβώς. Λοιπόν, γράφω εδώ ότι το αυτόνομο κίνημα που γεννήθηκε και αυτόρμητα, με βλέπεις ότι σήμερα, αυτό που σου έλεγα παλιότερα, δεν είμαι όπως ήμουν την άλλη φορά. Βλέπεις ότι δεν μιλάω και καλά. Κομπιάζω. Ναι, θες λίγο νερό? Όχι, δεν σηκώθηκα καλά. Ναι. Ναι.
κάτι σηκώθηκα λίγο. Λοιπόν. Και ξανά μα θέλει να κλείνουμε το κεφάλαιο και τα υπόλοιπα στα άλλη μέρα τα κάνουμε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι, θα το τελειώσουμε. Το αυτό να έχει την έμπνευση, παιδί, αυτό το λέω. Κοίταξε, εδώ τα έχω. Καλά, ναι, τελειώσουμε αυτό. Αλλά αν θε τα άλλα θέματα, πάμε εξωτά από μια εβδομάδα σου. Όχι, όχι. Έχω. Όσο αντέξουμε, α καθίσουμε. Να μιλήσουμε την ώρα. Λοιπόν, λέω ότι το αυτόνομο κίνημα γεννήθηκε αυθόρμητα στις επιτροπές και συνελεύσεις σε γειτονιές, στα εργοστάσια, επεκτάθηκε στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, στο οποίο αυτό συνέρευσαν και χιλιάδες σύντροφοι από τις αυτοδιαλυμένες οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Είχε θέσει λοιπόν την προοπτική του ένοπλου αγώνα στην ημερήσια διάταξη από την πρώτη μέρα, κακά τα ψέματα. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλές μπούρδες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στην ημερήσια διάταξη ήταν από την πρώτη μέρα. Όχι μόνο στο αυτόνομο, ο ένοπλος αγώνας, όχι μόνο στο αυτόνομο κίνημα, στις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, κάποιες από τις οποίες αργότερα κατέβηκαν και σε εκλογές. Να φανταστείς. Εδώ το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στην ημερήσια διάταξη μέχρι το 60. Στο 60, μετά το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ, που έγινε το 60. Αν θυμάμαι καλά, επί Χρουσόφ αποφασίστηκε επίσημα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός του ένοπλου, ο ειρηνικός αυτός. Έτσι, άρα μην κοροϊδευόμαστε, παιδιά. Είναι και η εμπειρία από όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις και λοιπόν ήταν αυτή. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν ότι ξαφνικά κάποιοι ξυπνήσανε και ακούσανε για ένοπλο αγώνα σαν σε παρθενογέννηση. Έτσι. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα, το κυριότερο σύνθημα της αυτονομίας, έτσι, ήτανε το Αυτονομία οπεράια, φώναζαν οι σύντροφοι στις διαδηλώσεις. Αυτονομία οπεράια, οργανιζάσιονε, τότα, αρμάτα, per la rivoluzione. Αυτονομία οπεράια, εργατική αυτονομία. Οργανιζάσιονε, να οργανωθεί δηλαδή αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα, να οργανωθεί. Ναι. Δεν μπορεί να έτσι μια ζωή αυθόρμητα. Γεννήθηκε αυθόρμητα, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το οργανώσουμε. Λότα αρμάτα, ένοπλος αγώνας, per la rivoluzione, για την επανάσταση. Από την πρώτη μέρα. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα έφτανε εκεί πέρα. Λοιπόν, το ότι σπρώχθηκε, το ότι το ότι βιάστηκε αυτά, δεν το διαφωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, στον ύμνο λεγράφο του Ποτέρο Περάιο, το Ποτέρο Περάιο ήταν μία από τις κυριότερες οργανώσεις από όπου στελέχη της ανδρώσανε την αυτονομία. Από εκεί βγήκαν όλοι οι μεγάλοι θεωρητικοί του εργάτη, του κοινωνικού εργάτη, ο οποίος καταλαμβάνει την πόλη, επαναοικειοποιείται του πλούτου, δημιουργεί τα ένοπλα κομμάτια τα οποία αντιστέκονται στη βία την κρατική για να καταλάβουν μια μέρα την εξουσία που είπαν να τη διαχύσουν στην κοινωνία, στις κοινότητες, στις κομμούνες, στις κοινότητες, στις συλλογικότητες. Ωραία. Λοιπόν, άρα, στον ύμνο γράφω λοιπόν του Ποτέρο Περάιο, άμα τον ακούσετε, που το τραγουδούσε ο κόσμος, γράφει μέσα για την εξέγερση και για την επανάσταση. Τραγουδάς δηλαδή για την εξέγερση και την επανάσταση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ότι γράφω ότι η προοπτική των αντάρτικων ήταν τόσο διαδεδομένη, μπράβο, αυτό έχει να κάνει και με εμάς. Στις πρώτες εκδηλώσεις που πήγα, Θόδωρε, στους ελληνικούς φοιτητικούς συλλόγους, το σύνθημα που φώναζαν οι Παπανδρεϊκοί, τότε το ΠΑΚ, ξέρεις τι φώναζαν στις Ελληνικές, ΠΑΚ, Φενταγίν, Τουπαμάρος, Βιετκόγκ. Οι ΠΑΚ, το ΠΑΚ, οι Έλληνες φώναζαν για τους Τουπαμάρος, για τους Βιετκόγκ. Παιδιά, μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Ωραία. Το 77, ολόκληρο το συνέδριο, μια εβδομάδα το πανιταλικό αυτό γράφω, το συνέδριο της Μπολόνια, ότι πάνω σε αυτό το θέμα είχε επικεντρωθεί. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, τελικά, με τις οργανώσεις που υπάρχουν, με τη δική μας την οργάνωση, θα οργανωθούμε, θα απαντάμε βία ή όχι στην βία, όταν λέμε βία, απαντούσαν πάντοτε με τις Μολότοφ, τα κλειδιά, τα παλούκια, θα απαντάμε και με τα όπλα, τι θα κάνουμε δηλαδή τελικά, με τη χρήση των όπλων. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για τον τυχαίο θάνατο, εκεί που είδαμε τη Φράνκα Ράμι. Λοιπόν, γράφω τώρα για το κοινωνικό εργοστάσιο, έτσι,
η εξουσία από το εργοστάσιο απλώνεται σε όλη την κοινωνία και από τον εργάτη μάζα περνάμε στον κοινωνικό εργάτη. Έτσι, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στην παραγωγή και οι γυναίκες, οι φοιτητές, η εργασία στο σπίτι. Όλο αυτό το πράγμα έχει θεωρητικοποιηθεί από τον Τόνι Νέγκρι. Ωραίες σας καλσόνες, ήταν ηγετικές φυσιογνωμίες, να μην τις ονομάζουμε ηγετικές, ήταν στελέχη στην πρώτη γραμμή, ρε παιδί μου, Νέγκρι, ο Φράνκο Μπεράρντι, ο Μπίφο, από την Πολόνια, ο Φράνκο Πιπέρνο, καθηγητής στην Καλαβρία, οι εφημερίδες, το Ρώσο και η Σένσα Τρέγκο που βγάζαμε, που όταν δηλαδή σε όλη την Ιταλία έχει κυκλοφορήσει μια εφημερίδα, ήδη από το 70, δηλαδή και υπάρχει το αυτόματο πάνω στο πιάνο, εντάξει, για τι πράγμα θα μιλάμε τώρα, τώρα, έτσι. Έχουμε ήδη την εμπειρία του μεγαλοεκδότη, του Τζαντζάκομο Φελτρινέλη, ας πούμε, ο οποίος έχει πέσει μαχόμενος, η Μάρα Καγκόλη, γυναίκα του Ρενάτο Κούρτσο, ηγετικός τέλεγος, τον έχουν ένοπλα, τον συλλαμβάνει το κράτος το 1974, τον χώνει στη φυλακή, τον βγάζει, το 73 ή το 74, το βγάζει γυναίκα του από τη φυλακή. Κάνει επίθεση στη φυλακή, ένοπλη επίθεση έγινε στη φυλακή. Δεν έγινε με τα νεροπίστολα. Ας πούμε, πετούσαν στραγαλάκια. Το βγάζουν, σκοτώνεται το μεταξύ, η γυναίκα τη σκοτώνει σε μια. Και μάλιστα σκοτώθηκε, την καθαρίσανε γονατισμένη. Τη γυναίκα την εκτελέσανε η μπάτση. Το 75 την εκτελέσανε, ή το 70, τέλος του 74, αρχές 75 την εκτελέσανε. Και από τότε η Μάρα Καγκόλα, ας πούμε, ήταν μια φυσιογνωμία της οποίας τη φάτσα την έβλεπες παντού. Για τον Ρενάτο Κούρτσο που τον ξανασυλλαμβάνουν σε κάθε διαδήλωση, όλοι, Κούρτσο Λίμπερο, όπως φωνάζε για μένα Μικέλε Λίμπερο, Μίκης Λίμπερο, Κούρτσο Λίμπερο, το έβλεπες γραμμένο παντού σε όλη την Ιταλία. Δηλαδή, πώς θα γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Έτσι, ήταν αυτονόητο. Σπροχνόμαστε κιόλας από τα πίσω, το συμφέρει το κράτος. Ότι το κράτος το συνέφερε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι σίγουρα είναι πιο δυνατό, Θόδωρε. Ναι, και θα έφερνε πιο γρήγορα το τέλος. Είναι πιο δυνατό. Ήξερε ότι θα έφερνε το τέλος πιο κοντά. Ναι. Και εκεί πέρα εμείς καθίσαμε και τη φάγαμε. Κακά τα ψέματα. Καθίσαμε και τη φάγαμε. Πιαστήκαμε κορόιδα. Θες να το πεις έτσι. Πες το έτσι. Εγώ δεν ντρέπομαι να το πω ότι πιάστηκα κορόιδα. Τι άλλο μπορούσε να κάνει το πια όταν χθες το σημείο. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και δεν το μετανιώνω. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είχα μπορέσει να φανταστώ κάτι άλλο. Βέβαια είχαμε φανταστεί, το είπα την προηγούμενη φορά, ήδη όταν καταλάβαμε ότι ο κόσμος από πίσω αρχίζει και τα βλέπει τα πράγματα, είχαν γίνει πολύ ζώρικα, πάρα πολύ ζώρικα. Όταν υπήρχαν πια όχι οι πρώτοι νεκροί, αλλά κάμποσοι νεκροί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εκεί είχαμε πει μήπως να... Σε πρώτη φάση να κάνουμε ένα stop, ρε παιδιά, να κάνουμε ένα ρητήρο. Ρητήρο, μου βγαίνει ακόμα η ιταλική λέξη εδώ. Ρητήρο σημαίνει μια, όχι οπισθοχώρηση, μια ανάπαυλα. Μια ανάπαυλα. Να περιμένουμε. Η Σαντινή σας 20 χρόνια ήταν στην ζούγκλα και προετοιμάζονται. Ας περιμένουμε λίγο κι εμείς. Το είπαμε, πολλοί από εμάς. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι κάποιοι ήταν πιο έξυπνοι από τους άλλους. Κάποιοι τα βλέπανε έτσι, κάποιοι τα βλέπανε αλλιώς. Τέλος όμως αυτοί που το βλέπανε έτσι τους κατηγόρησαν και άλλοι ότι λιποψυχούν, ότι κάνουν πίσω και δεν τίποτα. Φοβόσουν γι' αυτό να μην... Σε κατηγορούσε και η Ρουφιάνο ότι αυτός είναι βαλτός, έτσι, να κάνουμε πίσω. Έτσι, ναι, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Ήδη όταν υπάρχουν πάρα πολλοί σύντροφοι μέσα. Ναι. Τους συντρόφους από τα μέσα δεν μπορείς να τους βγάλεις μόνο με τα λόγια. Βέβαια κάποιος είπε και του δίνει. Όταν εκείνο έχει μια παρόρμηση, δύσκολο να το σταματάς. Έτσι. Κάποιος είπε βέβαια, γιατί μετά ήρθε, επαναλαμβανόμαστε τώρα, αλλά βλέπεις, συμπληρωνόμαστε και ο χρόνος. Κάποιος είπε ότι οι 3 και οι 5.000 σύντροφοι, οι αμετανόητοι, αν δεν υπήρχε η συνθηκολόγηση για την οποία μιλήσαμε, είπαμε ότι πάρα πολλοί συνθηκολογήσαν. Αν όλοι αυτοί δεν συνθηκολογούσαν, το κράτος θα είχε μεγάλο πρόβλημα με 5.000 πολιτικούς και 3 και 4 μέσα στη φυλακή. Και ξέρεις, ένας πολιτικός, ίσον μόνος του μέσα σε μια φυλακή, είναι τρομερό ρίσκο. Γιατί ξέρεις τι εύκολα τους ποινικούς τους πολιτικοποιεί. Γι' αυτό και τρομάζουν οι δικοί μας εδώ και τους έχουν όλους τους πυρήνες, τους έχουν διασκορπισμένους, διότι είναι... Σωστό. Άγρα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε αυτά.
για το Φελτρινέλι, για την Μάρα Καγκόλ, για τον Κούρτσο. Ο Κούρτσο, εμβληματική φιγούρα, ο άνθρωπος δεν παραδόθηκε ποτέ, δεν μετάνιωσε ποτέ, άσχετα αν διαφωνούσε πολιτικά. Είχαν βγάλει κινήματα, κείμενα από τα μέσα με τις απόψεις και τον δρόμο τον οποίο, τον αμετάκλητο, τον οποίο ακολουθούσαν οι έξω. Τους είχαν κάνει πάρα πολλές προτροπές να βάλουν μέσα εισαγωγικά νερό στο κρασί τους. Δεν το βάζανε, οι άνθρωποι, εμείς εντάξει, μαζί σας. Η οργάνωση δεν διασπάται, άρα έμεινε μέσα 25 με 30 χρόνια μέσα, έχει περάσει από τις χειρότερες φυλακές, έχει πάρει μέρος σε εξεγέρσεις όπου η φυλακή διαλύθηκε στη Θέμελα, όπου έφαγε ξύλο απίστευτο, αυτό η Αόρατη, το βιβλίο του Μπαλεστρίνη που σου είπα, ότι σαν να μην, ότι η κοινωνία αποποιήθηκε όλες αυτές τις εμπειρίες, τις έριξε ένα μαύρο πέπλο, σαν να τους έκανε αόρατους αυτούς όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Και να γιατί ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να ριζώσει, έστω ιδεολογικά, το κίνημα, διότι μπήκε το μαύρο πέπλο. Λοιπόν, ο Φελτρινέλη τα λέει πάρα πολύ, ο Μπαλεστρίνη περιγράφει πάρα πολύ τη ζωή στη φυλακή από ένα παλικάρι, τον οποίο τον γνώρισε στην εξορία στη Γαλλία, ο οποίος είχε κάνει μέσα και ήταν από αυτούς οι οποίοι όπλο δεν είχαν σηκώσει ποτέ. Γιατί σου λέω, με τους 60-70, μετά που κατέβηκε στους 30.000 φυλακισμένους, οι οποίοι στο τέλος παραμείνανε 5, οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν της πολιτικής τους παρουσίας μέσα στα πράγματα. Αυτό το παλικάρι δεν είχε σηκώσει ποτέ όπλο. Σήκωσε ο κολλητός του. Καθάρισε και ένα καραμπινιέρο σε μια ενέδρα. Και τα έριξε μετά, όταν τον τσιμπήσανε και του, επειδή κλατάρισε ψυχολογικά, όχι μόνο αποποιήθηκε, ρουφιάνεψε και ψεύτηκα. Αυτό που σου είπα, όσο περισσότερους έδινες και όσο περισσότερα, τόσο πιο εύκολα. Μήλωνε η ποινή σου. Μπράβο. Ο άνθρωπος όμως δεν βγήκε να πει ποτέ. Έλεγε, όχι ρε παιδιά, εγώ δεν έκανα αυτό που μου λέτε, αλλά τι εννοείτε εσείς δηλαδή ότι αυτό δεν υπήρξε κίνημα, ναι. Ναι, υπήρξε κίνημα, ναι, μάλιστα. Και εγώ πήρα μέρος, με ξέρετε κύριε αστυνομική, ότι πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα παραπέρα. Από αυτό όμως, στο να καταλήξω μέσα στην οργάνωση, και όχι μόνο για φόνο, αλλά και για... Εγώ δεν πήρα ποτέ μέρος, έλεγε, σε επιθέσεις ομάδας μικρότερης των 20, 30, 40, δηλαδή ό,τι γινόταν σε μαζικό επίπεδο. Μάλιστα, για να το πω. Λοιπόν, το προσωπικό είναι απολυτικό, η στράτευση ήταν τρόπος ζωής, λοιπόν, που είπαμε, περνούσαμε όλη την ημέρα μαζί, μοιραζόμασταν τα πάντα, ο καθένας κατέθετε αυτό που είχε, δεν είχαμε ρόλους και ιεραρχίες, άσχετα μετά, μέσα στις, όταν πλέον από την ημιπαρανομία, αυτοί που πέρασαν στην παρανομιακή χωρίς ρόλους, έτσι, είναι αδύνατο αυτό. Σίγουρα κάποιοι ήταν καλύτεροι σε κάποια πράγματα από τους υπόλοιπους. Οι άλλοι ήταν σε κάποιο άλλο πράγμα. Κάποιοι μπορεί να μην ήταν καλοί πουθενά, γράφω εδώ Θόδωρε. Όλοι όμως ήταν ισότιμοι. Δεν δημιουργήθηκαν κλίκες. Ποτέ, όσα χρόνια δηλαδή ήμουν εγώ εκεί μέσα, τα 5-6 χρόνια που, τα 5-6 χρόνια που έζησα εγώ εκεί πέρα, και με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους δεκάδες, τους εκατοντάδες, ας πούμε, δεν γνώρισα κανένα ρόλο και καμία ιεραρχία. Μας άρεσε η ζωή, γράφω, γιατί ήμασταν όλοι μαζί. Και ό,τι δεν είχαμε το παίρναμε. Και τον τρόπο τον βρίσκαμε. Και δεν παίρναμε ποτέ από τους φτωχούς. Έτσι, από τα φτωχαδάκια. Δεν υπήρχε φόβος, αυτό που λέω, υπήρχε πολλή εμπιστοσύνη και υπήρχε πολλή αποφασιστικότητα. Βέβαια, κάποια στιγμή, και αυτό το έχω συμπληρώσει, το έχω γράψει και εκεί πέρα, θυμάμαι σαν τώρα την πρώτη φορά που ένιωσα το φόβο, Θόδωρε. Την πρώτη φορά που ένιωσα το φόβο έντονα και παρέλυσαν τα γόνατά μου. Ήταν μια μέρα που βγήκαμε ένα βραδάκι, αργούτσικα, αλλά σχετικά νωρίς. Δηλαδή, να κυκλοφορεί κόσμος, αλλά εντάξει, να μην γίνεται και χαμός, ας πούμε, καταλαβαίνεις, αλλά να κυκλοφορεί κόσμος. Το πιο επικίνδυνο είναι όταν δεν κυκλοφορεί κόσμος. Τότε είσαι τέτα τέτα εσύ και καταστολή. Δεν καλό.
Έτσι έμαθα εγώ. Ναι. Λοιπόν, βγήκαμε να κολλήσουμε αυτοκόλλητα, μεγάλα αυτοκόλλητα, της πρώτης γραμμής. Διάφορα. Και τα κολλούσαμε σε μια συνοικία εκεί στο Σάντο Σπίριτο, που ήταν μια από τις πάλι πρώτες της συνοικίας, της λαϊκές, ας τις ονομάσουμε τις λαϊκές, πέρα από το ποτάμι. Η Σάντα Κρόσε είναι από εδώ από το ποτάμι. Είναι προς το κέντρο της πόλης. Το Σάντο Σπίριτο είναι από την άλλη μεριά του ποταμιού. Πανέμορφες συνοικίες, κάτι που μου κάνει εντύπωση από την πρώτη μέρα στην Ιταλία, εδώ ήταν αυτό. Πώς εμείς καταστρέψαμε την ιστορία μας, ενώ εκείνοι την έχουν κρατήσει. Ναι. Δηλαδή, κάποιες φορές αυτοκίνητα υπήρχαν από τότε. Αλλά τα αυτοκίνητα, ο πολύς ο κόσμος, 12-1 η ώρα, κοιμάται. Περπατούσες στο ιστορικό κέντρο και νόμιζες ότι περπατούσες στο μεσαίωνα. Και ανατρίχιαζες από την ομορφιά. Mm. Γιατί ό,τι έβλεπες ήταν αρχαίο. Μεσαιωνικό εννοώ αρχαίο. Ναι. Έτσι, από μέσα όλα καλοδιατηρημένα, αναπαλαιωμένα, αλλά απ' έξω αρχαία έτσι όπως τα βλέπεις. Με τη μαυρίλα επάνω, Θόδωρε. Με τη μαυρίλα επάνω. Σε πολλά μέρη δηλαδή δεν τα καθαρίζαν ούτε καν. Εδώ δηλαδή που πήγα, η Μυσιριάννα, ας πούμε, το όλο απ' έξω, τα μάρμαρα τα έχει καθαρίσει. Και βλέπεις. Γιατί το λέω, γιατί το πρόσεξα προχθές, πήγα στο φιλαράκι μου τον, που ετοιμάζει ένα καφέ μπαράκι εκεί ο Στρίκος. Και πήγα και κάτι. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, μπράβο. Ο Μπάμπης, το σπίτι του όλο, είδες πως το έχει καθαρίσει μπροστά. Εκεί τα περισσότερα ήταν μαύρα, κατάμαυρα, από την πολυετία. Αλλά μασίφ, ας πούμε, βλέπεις τη μασίφ, την πέτρα και καταλαβαίνεις πως δούλεψαν εκεί οι άνθρωποι που δούλεψαν για να τα σηκώσουν όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί, αυτό θέλω να το πω, να το καταθέσω εδώ πέρα, την ομορφιά. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα, τη διαφορά ανάμεσα στο πολιτιστικό επίπεδο του Ιταλού με το Έλληνα ήταν σε αυτό. Εμείς εδώ καταστρέψαμε τον πλούτο, ενώ εκείνος τον κρατάει και τον αναδεικνύει. Δεν τον νοιάζει αν είναι Άραβας, αυτός που το έφτιαξε, αυτός τον αναδεικνύει. Mm. Δεν τον νοιάζει αν είναι Ιταλός, δεν τον νοιάζει αν είναι Έλληνας, όπως έγινε σε χωριά τα ελληνικά αυτά. Και δεν τον νοιάζει που μιλάνε αυτή την ελληνική διάλεκτο και ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι αυτοί είναι κάποιοι ξένοι, κάποια που ήρθαν από κάπου άλλο. Αυτό ζουν εκεί χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, εμείς δεν το κάναμε σαν αυτό το πράγμα, οπότε ο Ισπανός τα αραβουργήματά του, ας πούμε, τα έχει αναδείξει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά που ένιωσα τον φόβο, για τον οποίο σου μίλησα και παλιότερα. Βέβαια ο φόβος με επισκέπτεται συχνότερα από τότε που πέρασα τις περιπέτειες μου με την υγεία. Φόβος δεν μου εξυπηρετεί το βράδυ. Είναι με τις φυλακές. Μη σε φτιάξουν. Ναι. Δηλαδή σε είχαν πιάσει καθόλου μέχρι τότε. Ναι, είχα περάσει ήδη το μέσα. Ναι, είχα ήδη περάσει το μέσα. Οπότε δεν άντυχες να ξαναπεράσεις το ίδιο. Ναι, θα με ενοχλούσε ποτέ αυτή η μεγάλη η πιθανότητα να κάτσω πολλά χρόνια μέσα, όπου φυσικά και στο υποσυνείδητο πια υπήρχε και ο θάνατος, διότι ήδη είχαν υπάρξει και οι θάνατοι. Και από την πλέον, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, κάποιοι σύντροφοι τους οποίους τους κάνανε νέδρα και οι αστυνομικοί, ας πούμε, και τους καθαρίζανε ψυχρό. Δηλαδή τότε δεν ήταν παραδόσου. Υπήρχε ο φόβος, Θόδωρε. Μπαμ, μπαμ. Τα πράγματα. Καταλάβει. Υπήρχε ο φόβος και από τις δύο πλευρές. Ναι, μια και μιλάς μόνο για το φόβο, έχεις να επισκεφτείς για να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Λοιπόν, είναι έχω και άλλη φάση τώρα, αυτό με το για φόβο. Την Ιταλία, ναι. Λοιπόν. Τώρα εδώ είναι λίγο. Ναι. Έχω γράψει κάποια θεωρητικά, γιατί πιστεύω ότι δεν ξέρω αν, ας πούμε, πώς εξελίχθηκε ο αγώνας ενάντια στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Είναι λίγο πιο θεωρητικά αυτά, δηλαδή λέω, ας πούμε, το 68 ο αγώνας ήταν διμέτωπος. Από τη μία στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, εκεί δημιουργούνται αυτοί που θα στελεχώσουν αύριο την παραγωγή. Λοιπόν, ο αγώνας είναι ενάντια στην αυθεντία του καθηγητή Αφέντη. Λοιπόν, απ' την άλλη πάμε στα εργοστάσια. Είναι το εργοστάσιο φυλακή,
όπου ο εργάτης μάζας σαμποτάρει την παραγωγή με καταλήψεις, εσωτερικές πορείες και δυναμικά σαμποτάζ, ανούμενος τη μισθωτή σκλαβιά. Λοιπόν, το κεφάλαιο αντεπιτίθεται. Διαχέει την παραγωγή στην πόλη εργοστάσιο, σπάζοντας την αλυσίδα παραγωγής, δημιουργώντας μικρότερα τμήματα, έτσι. Χρησιμοποιώντας και τους υπολογιστές, μπαίνει και ο υπολογιστής και τα ρομπότ, δημιουργεί έτσι στρατιές ανέργων. Έτσι. Και τις μικρότερες μονάδες στην πόλη πια εργοστάσιο, παραγγέλνει εργασίες στα πανεπιστήμια, παραγγέλνει μέσα εισαγωγικά, χρησιμοποιεί λοιπόν πλέον αμυστή και τους φοιτητές. Δίνει και δουλειές στο σπίτι, μετατρέπει έτσι γυναίκες και παιδιά σε παραγωγούς. Από τον εργάτη μάζα λοιπόν στον κοινωνικό εργάτη. Και από το εργοστάσιο στην κοινωνία εργοστάσιο. Από την εργασία στην άρνηση της εργασίας. Δηλαδή εκεί που το κουκουέ μιλάει, αθάνατη εργατιά, τίμια και αθάνατη εργατιά, εμείς λέμε δεν θέλουμε πια να είμαστε εργάτες, όχι στη μισθωτή εργασία, έτσι. Η άρνηση της εργασίας. Λοιπόν, ο πολιτικός βραχίωνας χρησιμοποιεί το παρακράτος με τη στρατηγική της έντασης, φτιάχνει συνθήκες πραξικοπήματος σε συνεργασία με την ελληνική χούντα, και χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες και τους φασίστες. Έχει με αποδιοπομπαίους, λέω, τράγους τους αναρχικούς. Εκπαραθύρωση του Πινέλη, φυλάξη του Βαλπρέντα κτλ. Έτσι, τα είπαμε. Πρέπει να σου πω κάτι. Πολύ μεγάλοι αγώνες που τους κάναμε ήταν για την τροφή. Τρώγαμε με 400, θυμάμαι, με 400 λιρέτες τότε, όταν η λιρέτα είχε 20 δραχμές, δηλαδή τρώγαμε με 20 δραχμές τότε, τρώγαμε στη φοιτητική εστία, στο φοιτητικό εστιατόριο, αλλά είχε μια ώρα θόδρε, 2 ώρες έκανες για να φας, οπότε αρχίσαμε και πηγαίναμε όλοι μαζί, χωριζόμασταν σε παρέες 20, 20, 30, 30, γιατί εντάξει, στα εστιατόρια της πόλης, του κεντρικού ιστορικού κέντρου, μπαίνουμε μέσα, τρώγαμε, τραγουδούσαμε, πληρώναμε το φοιτητικό, αυτό αφήναμε το 400, ως στο τέλος καταφέραμε και κερδίσαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχουμε 2-3 εστιατόρια με τα οποία έκανε σύμβαση το πανεπιστήμιο και τρώγαμε με 400, με τις 20 δραχμούλες μας. Το ίδιο γίνονται και στις μεταφορές. Δηλαδή μπαίναμε 20, 20, 30, 30, αφήναμε ένα προλεταριακό αντίτιμο όταν είχαμε, όταν δεν είχαμε τίποτα, γιατί λέγαμε έτσι η απανοικιοποίηση του πλούτου. Ωραία. Για τις καταλήψεις, όλα τα είπαν. Λοιπόν, βέβαια, από την ένοπλη προπαγάνδα πηγαίνουμε, που υπάρχει εκείνα τα χρόνια και γίνεται, υπάρχει κοινωνική αποδοχή και συνένεση, ας πούμε, γιατί αυτό που σου είπα, η ένοπλη προπαγάνδα ήταν αυτά που κάνανε, παίρνανε τον επιστάτη, παίρνανε τον, έτσι, δικάζανε για, τον παίρνανε τη μία μέρα, τον αφήνανε εκεί την επόμενη, ας πούμε, έτσι. Αυτά. Γράψω ότι υπήρχε ενθουσιασμός γιατί η μαζική αυτή παραβατικότητα, ας πούμε, δημιουργούσε αυτή την αίσθηση, αυτόν τον αέρα ελευθερίας, έτσι, μέσα στη Μητροπολιτική ζούγκλα και τις απελευθερωμένες περιοχές της, ας πούμε, τις συνοικίες, έτσι. Ήταν η προλεταριακή αντιεξουσία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Θέλω να πω δύο λόγια για τη θεωρία για τις δύο κοινωνίες. Τότε διατυπώθηκε και η ιστορία για τις δύο κοινωνίες, Λεντούες ο Τσετά. Δεν θυμάμαι ποιος την πρωτοέβγαλε, αν την έβγαλε το ΚΚΚ ή αν την βγάλαμε εμείς. Λοιπόν, οι πιτσίστοι αποκαλούσαμε εμείς τους κομμουνιστές. Πιτσίστοι, από το πιτσί, Παρτίτο Κομμουνίστα, Ιταλιάνο, πιτσί. Πιτσίστοι, καλή ώρα φασίστοι. Διότι τέτοιοι ήταν, είχαν καταντήσει. Κοινωνικοί φασίστες ήταν, ρε. Λοιπόν, πώς λέμε κνάτ δηλαδή σήμερα, τον ίδιο ρόλο παίζανε τότε, Θόδωρε, αυτοί. Λοιπόν, οι πιτσίστοι έλεγαν για την μία κοινωνία για την οποία, για τη μία κοινωνία η οποία ζούσε παρασιτικά,
Γράφανε για τη, μια κοινωνία, για μας δηλαδή, η οποία ζούσε παρασιτικά μέσα στην άλλη, τη δικιά τους, την ομότυπη, τη δημοκρατική, όλα μέσα εισαγωγικά. Έτσι, αποτελούνταν από λούμπεν ταραχοποιούς που αδυνατούσαν να ενταχτούν και γι' αυτό το λόγο αντιδρούσαν βία. Εμείς με υπερηφάνεια τους αντιγυρίζαμε πως ναι, ήμασταν η άλλη κοινωνία, η αντισυμβατική κοινωνία, η κοινωνία της χειραφέτησης, της επανάστασης, η κοινωνία που στέκονταν απέναντι στην αντεπανάστασή τους που εκφράζονταν μέσα από το προτσέσιο του ιστορικού συμβιβασμού. Τι ήταν ιστορικός συμβιβασμός? Η συνδιαχείριση της αστικής πραγματικότητας. Έτσι, υπέσχετο το κουκουέ, του κουκουή στην αστική τάξη νομιμοφροσύνη και τη συνδιαχείριση του υφιστάμενου καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς λοιπόν ήμασταν οι χειραφέτες, οι δύο κοινωνίες λοιπόν, οι χειραφέτες.